Εντείνεται την ίδια ώρα και η πολιτική κρίση στο Ιράκ. Εκατοντάδε Ιρακινοί έβαλαν χθε το βράδυ στο κτίριο του Κοινοβουλίου. Περισσότερα θα μα πει η Χριστίνα Ιορδανίδου. Να τη σου σύνταξη, Χριστίνα. Υπάρχει μια βαθιά πολιτική κρίση στο Ιράκ, Βασίλη. Βλέπουμε τους εκατοντάδες διαδηλωτές που μπήκαν μέσα στο κτίριο του Κοινοβουλίου, μέσα στην πράσινη ζώνη, σε περιοχή που έχει αστυνομία, σε περιοχή που έχει πάρα πολλά κυβερνητικά κτίρια, πρεσβείες ξένων χωρών. Διαμαρτύρονταν για την πρόταση να γίνει πρωθυπουργό ο Μοχάμετ Σιάλ Σουντάνη. Να πούμε ότι έχουν γίνει εκλογές, διεξήχθησαν εκλογές πριν από πολλούς μήνες και δεν έχει καταφέρει να σχηματίσει. Η κυβέρνηση του Ιράκ και αυτό είναι και ο λόγο που διαδηλώνουν. Οι διαδηλωτέ είναι υποστηρικτέ του Μουκτάντα σάντρ του Σιήτη κληρικού, ο οποίο είχε συγκεντρώσει πολλέ έδρε, όμω δεν σχημάτισε κυβέρνηση. Για την ώρα υπάρχει ένα υπηρεσιακό πρωθυπουργό. Διαδηλώνουν υπέρ του, κρατούν πανό, πλακάτ, σημαίε και εναντιώνονται στην πρόταση του Μοχάμετ Σιάλ Σουλτάνη, ο οποίο είναι, από ομάδε πολιτικέ που υποστηρίζουν το Ιράν. Να δούμε πώ θα εξελιχθεί αυτό, γιατί είναι πολύ μήνε μια βαθιά πολιτική κρίση στην Ελλάδα.